Καλό σας βράδυ, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, φίλοι της εκπομπής Δράξαστε Παιδείας, για μια τρίτη ακόμα κοντά σας, με έναν εξαιρετικά καλεσμένο, τον κύριο Νίκο Χαραλάμπους. Πρώτα απ' όλα να σας καλωσορίσω στην εκπομπή Δράξαστε Παιδείας και στο Hellenic TV. Καλώς σας βρήκα και εσάς και τους θεατές σας. Θα ήθελα να δώσω τις μερικές πληροφορίες, ένα μικρό βιογραφικό στους αγαπητούς φίλους τηλεθεατές. Ο Νίκος Χαραλάμπους γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, από όπου απεφύτησε το 1994. Μετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θυσίας, έφυγε για μετεγκατάσταση στο Λονδίνο το 1996. Εργάστηκε σε μικρά και μεγάλα αρχιτεκτονικά γραφεία από το 1996 μέχρι και σήμερα. Το 2004-2005 ήταν υπεύθυνος αρχιτέκτονας για δύο μεγάλα έργα στο Queen Mary University και στο Berwick College, που κέρδισαν βραβείο αρχιτεκτονικής από το Βασιλικό Ινστιτούτο των Βρετανικών Αρχιτεκτών, RIBA. Σήμερα ασχολείται και με εργολαβίες, καθώς και με τη διαχείριση έργων. Από το 2006 είναι μέλος της Φιλελεύθερης Συμμαχίας του Ελληνικού Φιλελεύθερου Κόμματος, ενώ από το 2012 ασχολείται ενεργά με το Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετών και διοργανώνει εκδόσεις, ενώ επιμελείται εκδόσεις που προωθούν τις ιδέες της ανοιχτής κοινωνίας, της προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων και της ελεύθερης οικονομίας. Άρα σήμερα ευελπιστώ πως θα ακούσουμε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έχω παρουσιάσει μέχρι τώρα, την φιλελεύθερη σκέψη. Ακριβώς. Έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης και παραδοχής πραγμάτων και κατεύθυνση, αν θέλετε. Πέστε μου λίγα λόγια έτσι για τον τρόπο αυτόν, για τη δουλειά αυτή που κάνετε εσείς. Να κάνουμε μια πολύ σύντομη εισαγωγή πάνω στο θέμα των ομίλων σκέψης, γιατί δεν είναι τόσο γνωστή εκεί έξω. Ο κόσμος γνωρίζει τα κόμματα, ο κόσμος γνωρίζει κάποιους μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Οι όμιλοι σκέψεις είναι κάτι ανάμεσα, θα λέγαμε, αν και κανονικά θα πρέπει να είναι μακριά και από αυτά τις δύο οντότητες που έχουμε πει. Οι όμιλοι σκέψεις είναι οργανισμοί οι οποίοι ασχολούνται με συγκεκριμένα θέματα και προσπαθούν να εμβαθύνουν σε συγκεκριμένες ιδέες που θα μπορέσουν να δώσουν κάποιες απαντήσεις στα θέματα της κοινωνίας. Σε αυτή την πορεία δεν έχουν τόσο τη δέσμευση του πολιτικού κόστους που μπορεί να έχει ένα κόμμα, απλά όμως μπορούν να επηρεάσουν και το κοινό και την πολιτική σκηνή. Επομένως, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών είναι ένας όμιλος σκέψης που πρεσβεύει τη φιλελεύθερη ιδεολογία. Η φιλελεύθερη ιδεολογία, σε γενικές γραμμές, πορεύεται από την ιδέα του πρωτίου του ατόμου, δηλαδή το άτομο είναι και τα ατομικά του δικαιώματα θα πρέπει να είναι πάνω από κάθε συλλογική, συλλογιστική, να το πω έτσι, και με αυτό σαν πηξίδα, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών ασχολείται με εκδηλώσεις, με εκδόσεις, κάνουμε κάποιες μεταφράσεις, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο μέρος της φιλελεύθερης βιβλιογραφίας και διανόησης που δεν έχει περάσει, θεωρούμε, στην Ελλάδα, και ασχολούμαστε και με τα πολυμέσα για παράδειγμα υποτιτλισμό κάποιων βίντεο, κάποια δημιουργία καινούριων βίντεο για να περνάει πιο άμεσα το μήνυμα. Και έχουμε και μια φιλελεύθερη βιβλιοθήκη, η οποία αριθμεί περίπου 150 τίτλους πλέον, βρίσκεται στην Αθήνα και μπορεί κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται για το φιλελευθερισμό να μελετήσει, να πάει σε εγκαταστάσεις μας, που είναι μικρές αλλά όχι αμελητές ελπίζουμε, και να μελετήσει εκεί τη φιλελεύθερη σκέψη και την εγχώρια της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Το κέντρο είναι η Αθήνα. Ακριβώς, ναι. Το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών δραστηριοποιείται ως επιτοπλίστων στην Ελλάδα. Η έδρα μας είναι στην Αθήνα. Απλά τυχαίνει και είναι μια έτσι ευτυχή σύμπτωση ότι υπάρχουν και 2-3 μέλη, ένας εκ των οποίων εγώ, που είμαστε στο Λονδίνο και αυτό μας φέρνει σε επαφή με τους ομίλους σκέψης, τους αντίστοιχους ομίλους σκέψης και τους ομοειδεάτες μας εδώ πέρα. Και αυτό είναι πραγματικά ένα μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί εδώ υπάρχει μια μεγαλύτερη παράδοση πάνω στο φιλελευθερισμό και στους ομίλους σκέψης και στην παραγωγή πολιτικής με αυτόν τον τρόπο. Να ρωτήσω
Πότε ξεκίνησε αυτό και πώς ξεκίνησε, ποιος ήταν ο λόγος για να φτάσουμε σε αυτό και να το κάνουμε έναν δικό μας τρόπο έτσι, επικοινωνίας. Περίπου στο 2006, μία ομάδα ανθρώπων, εκ των οποίων και εγώ, παρατηρήσαμε ότι υπήρχε μία ανισορροπία και στην πολιτική και στην ιδεολογία της Ελλάδας. Και προβλέπαμε ότι αυτό θα μας έβαζε σε μεγάλα προβλήματα. Η ανισορροπία που υπήρχε είναι ότι υπήρχε, ας πούμε, η αριστερή σκέψη, υπήρχε η δεξιά και συντηρητική σκέψη, δεν υπήρχε ο τρίτος πόλος ο λεγόμενος, η φιλελεύθερη σκέψη. Και αυτή η ανισορροπία θα πιστεύαμε ότι θα τραβούσε τον κόσμο σε μία τροχιά που θα, υπήρχαν κάποια προβλήματα. Μπορούμε να τα πούμε αυτά διεξοδικά λίγο πιο αργότερα. Έτσι το 2006 ιδρύσαμε τη Φιλελεύθερη Συμμαχία. Αυτό που είδαμε είναι ότι ένα κόμμα από μόνο του δεν μπορεί να φέρει τις αλλαγές που χρειάζονται, διότι αν δεν έχει υπάρξει μια προεργασία στον τομέα των ιδεών, θα είναι μια προσπάθεια η οποία δεν θα αποδώσει. Επομένως, το 2008, περίπου από τους ίδιους ανθρώπους, ιδρύεται το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών και ξεκινάμε το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών σαν ένας πιο ανεξάρτητος οργανισμός να λειτουργεί στο θέμα των ιδεών, και η Φιλελεύθερη Συμμαχία να συμμετέχει σε εκλογές, να εκδίδει τα δελτία τύπου, να έχει τα δικά της μέλη. Επομένως, έχουμε φτάσει τώρα μετά από 5-6 χρόνια που θεωρούμε ότι οι φιλελεύθερες ιδέες ακούγονται πιο εμφατικά, συμμετέχουμε στον δημόσιο διάλογο και καμιά φορά όταν υπάρχει μια συγκεκριμένη θέση, υπάρχει και ένας αντίλογος ή μπορεί να... Η συντηρητική και η αριστερή σκέψη, πιστεύουμε, στην Ελλάδα για πολλές δεκαετίες έχει κυριαρχήσει. Θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα έχει φέρει κάποιες αρνητικές συνέπειες και δεν είπαμε να γίνουν όλα φιλελεύθερα, αλλά τουλάχιστον σε κάποια θέματα να υπάρχει και η φιλελεύθερη σκέψη και οι φιλελεύθερες προτάσεις στο δημόσιο διάλογο. Να έρθουμε σιγά σιγά στο έργο τώρα. Βεβαίως. Έτσι, πώς γίνεται αυτό το έργο πράξη. Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει, τις εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις ξεκινήσαμε από τον Σεπτέμβριο του 2012, ξανά λίγο πιο ενεργά, επιλέγοντας τις τρίτες, μία τρίτη κάθε μήνα, να κάνουμε μία δημόσια συζήτηση. Με 5 ομιλητές, ο κάθε ομιλητής κάνει μια τοποθέτηση 10 λεπτά, υπάρχει ένα κοινό το οποίο κάνει τις ερωτήσεις του. Μακριά λίγο από τα τηλεπαράθυρα και ξέρετε αυτή την ένταση που βγαίνει τέλος πάντων. Τα θέματα με τα οποία διαπραγματευτήκαμε ξεκινήσαμε, αν θυμάμαι καλά, τον περασμένο Οκτώβριο με το «Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα», πόσο αυτό ισχύει. Περάσαμε από το θέμα της φιλελεύθερης ματιές στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μιλήσαμε το Σεπτέμβριο, κάναμε μια εκδήλωση για την αναρχία και τον φιλελευθερισμό. Μετά μιλήσαμε για την επιχειρηματικότητα και την ελευθερία. Κάποια στιγμή εμβόλυμα, επειδή εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό οι γέφυρες που μπορούν να χτιστούν ανάμεσα σε ανθρώπους και σε ιδέες, αποφάσισα να κάνω στην γενέτειρά μου στη Ζάκυνθο μία εκδήλωση η οποία είχε να κάνει με τη θηλυκή οικονομία, δηλαδή τον ρόλο των γυναικών στην επιχειρηματικότητα και την οικονομία. Καλέσαμε οικονομολόγους, καλέσαμε τοπικές παρουσίες να μιλήσουν για το τι γίνεται στη Ζάκυνθο. Οι φιλοξενούμενοι στη Ζάκυνθο μίλησαν για το τι γίνεται στον κόσμο, ώστε ο κόσμος που ήρθε εκεί πέρα ελπίζω ότι απέκτησε μια άλλη οπτική γωνία στο πώς λειτουργεί η οικονομία και πώς μπορούν να προσφέρουν οι γυναίκες σε αυτήν. Τώρα, αυτή την Πέμπτη, στην Αθήνα, έχουμε μια εκδήλωση που είναι μια συζήτηση για την αμυντική βιομηχανία. Πώς μπορεί να διαρθρωθεί η αμυντική βιομηχανία ώστε να υπηρετήσει την άμυνα της πατρίδας χωρίς όμως να χρεοκοπήσουμε το κράτος στην πορεία. Και την επόμενη Τρίτη έχουμε 10 Δεκεμβρίου, έχουμε το θέμα θρησκεία και φιλελευθερισμός. Και συνεχίζουμε γιατί τα θέματα είναι πάρα πολλά. Επομένως θεωρούμε ότι αυτοί που έρχονται στις εκδηλώσεις φεύγουν μετά από 1-2 ώρες από μια συζήτηση με κάποιες διαφορετικές
όχι να αλλάξουν τις απόψεις τους, αλλά να δουν και άλλες απόψεις. Διαφορετικό, τέλος πάντων, δεν ακούγεται και δεν το βρίσκει κανείς εύκολα. Και από ανθρώπους δεν επιλέγουμε συνέχεια τους ακαδημαϊκούς. Μας ενδιαφέρει να φέρουμε και νέους ανθρώπους που έχουν κάτι να πούνε, που δεν είναι τόσο γνωστοί. Επομένως γίνεται ένας συνδυασμός ανθρώπων οι οποίοι είναι νέοι, κάποιοι που είναι πιο όρημοι, πιο αναγνωρίσιμοι, λιγότερο αναγνωρίσιμοι. Τον περασμένο Μάιο, επίσης, είχαμε με ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, ήταν η περιοδία της ελεύθερης αγοράς, λέγεται Free Market Roadshow, και ένας όμιλος σκέψης από την Αυστρία, το Austrian Economics Center, το Κέντρο Αυστριακών Οικονομικών, κάνει μία περιοδία σε πολλές χώρες της Ευρώπης, Γαλλία, Βουλγαρία, Ρουμανία, και κατέβηκαν και στην Ελλάδα και εμείς συνεταιρικά με αυτούς διοργανώσαμε μία ημερίδα με τρία πάνελ συζήτησης όπου ήταν άνθρωποι από την Αμερική, από την Αγγλία, από την Ελλάδα να μιλήσουμε για το θέμα τότε, πέρυσι αν θυμάμαι καλά, ήταν για τους κανονισμούς ή για περισσότερους ή λιγότερους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ποιος ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικονομία που χρειαζόμαστε να έχουμε προκειμένου να αναπτυχθούμε. Αυτό είναι επιγραμματικά οι εκδηλώσεις. Στο θέμα των εκδόσεων, είχε εκδοθεί το 2011 ένα βιβλίο από τον Μάρκο Δραγούμη, ένας σημαντικός φιλελεύθερος συγγραφέας και δημοσιογράφος και μεταφραστής, μάλιστα είχε δουλέψει εδώ στο Λονδίνο για μεγάλο διάστημα, στην Ελληνική Πρεσβεία, παλιά, τη δεκαετία του 70. Εξέδωσε ένα βιβλίο, το «Πορεία προς το φιλελευθερισμό», το οποίο εκδόθηκε από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Τον Φεβρουάριο αυτής της χρονιάς, του 2013, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Friedrich Naumann για την ελευθερία, είναι και αυτός ένας γερμανικός φιλελεύθερος όμιλος σκέψης, εκδώσαμε το μικρό βιβλίο του φιλελευθερισμού, μια συλλογή δοκιμίων για τον φιλελευθερισμό, από όλους τους αιώνες, από το 19ο μέχρι σήμερα, σύγχρονους συγγραφείς, και τον Οκτώβριο εκδώσαμε την Ηθική του Καπιταλισμού, που είναι και αυτό μια συλλογή δοκιμίων που μιλάει για τον καπιταλισμό και πώς ο καπιταλισμός προσεγγίζει τον άνθρωπο και τι συμβαίνει εντός του καπιταλισμού. Οι εκδόσεις αυτές είναι δικές σας, ναι, του Ιδρύματος, ή υπάρχουν και άλλα βιβλία εκεί που κανείς μπορεί να... Είναι του Ιδρύματος αυτές οι τρεις εκδόσεις, οι οποίες είναι διαθέσιμες στα βιβλιοπωλεία. Αυτή τη στιγμή, επειδή ξεκινάμε λίγο με τις εκδόσεις, δεν είναι τόσο... μπορούν να βρεθούν σε κάποια επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Αθήνα. Εάν κάποιος βέβαια εδώ τα θέλει από το Λονδίνο, μπορούμε να δώσουμε το email και να μας στείλουν ένα email και εμείς θα τους απαντήσουμε και θα τους στείλουμε το ό,τι χρειάζεται. Ωραία. Και είχατε πει ότι μεταγλωτίζετε, φτιάχνει κάποια βίντεο. Ναι. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ, αλλά όπως σας είπα υπάρχει ένα μεγάλο μέτωπο διανόησης. Επιγραμματικά λέγεται το κίνημα της ελευθερίας, The Liberty Movement. Και εκεί φυσικά όταν προσπαθείς να στείλεις ένα ολοκληρωμένο μήνυμα δεν αρκεί να γράφεις μόνο ένα δοκίμιο ή να εκδίδεις μόνο ένα βιβλίο ή να κάνεις μια εκδήλωση. Τα πολυμέσα είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία. Επομένως υπάρχουν βίντεο εκεί έξω τα οποία όσο και να ξέρει ο άλλος αγγλικά είναι πολύ πιο άνετο να τα διαβάζει στα ελληνικά ή να τα βλέπει, να βλέπει τους υπότιτλους. Και αυτό είναι μια προσπάθεια που έχουμε σιγά σιγά ξεκινήσει. Επίσης κυκλοφορούν πολιτικά αφισάκια, τα λεγόμενα banner στην διαδικτυακή διάλεκτο. Και επίσης τα παίρνουμε εμείς και τα μεταφράζουμε ώστε να μπορεί κάποιος, ένας νέος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που ενδιαφέρει τον φιλελευθερισμό, να μην χρειάζεται να διαβάσει σελίδες επί σελίδων, βιβλία επί βιβλίων, αλλά μπορεί να πάρει και ένα μήνυμα λίγο πιο εύκολα και λίγο πιο άνετα. Ωραία. Μιας και ζούμε στη Μεγάλη Βρετανία και οι φίλοι μας ακούνε εδώ, να πούμε για τους όμιλους σκέψης εδώ. Κάνατε έτσι μια αναφορά ότι υπάρχουν και εδώ και φυσικά και σε κάθε κράτος. Και με ποιους συνεργάζεστε εσείς, έχετε με όλες αυτές τις χώρες επαφή? Οι όμιλοι σκέψης στη Βρετανία έχουν μια μεγάλη παράδοση, όπως πολλά πράγματα στη Βρετανία έχουν μεγάλη παράδοση. Να πούμε εδώ πέρα φυσικά ότι υπάρχουν όμιλοι σκέψης περισσότερο κοντά στην αριστερή σοσιαλιστική σκέψη. Αν θυμάμαι καλά υπάρχει το Demos,
που είναι εδώ πέρα. Ξέρετε, έχουν και πολλά ελληνικά ονόματα που θα παρατηρήσετε. Υπάρχουν οι πιο συντηρητικοί όμιλοι σκέψης και υπάρχουν και κάποιοι όμιλοι σκέψης που ασχολούνται με την φιλελεύθερη ιδεολογία. Υπάρχουν επίσης και όμιλοι σκέψης που εστιάζουν σε συγκεκριμένα θέματα. Δηλαδή, το Institute of Economic Affairs, που είναι ένας ιστορικός όμιλος σκέψης, ιδρύθηκε το 1955, που εδράζεται στο Λονδίνο, στο Westminster λίγο πιο κάτω είναι τα γραφεία τους, εστιάζει περισσότερο στην οικονομία. Έχει ασχολείται, ας πούμε, με τομείς όπως η παιδεία ή οι μεταφορές, μεγάλο θέμα στην Αγγλία εδώ πέρα, η οικονομία, ο ρόλος του κράτους. Δεν ασχολείται με θέματα όπως με των ατομικών δικαιωμάτων. Επίσης υπάρχει το Adam Smith Institute που είναι αφιερωμένο στο έργο του Adam Smith. Να πω την αλήθεια μου, δεν έχει πέσει στο μάτι μου κάτι πιο... Υπάρχουν και πιο συντηρητικές όμιλοι σκέψεις. Στην Αμερική, για παράδειγμα, υπάρχει το Heritage Foundation. Υπάρχει το... δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα, μου πέρασε στιγμή από το μυαλό. Τώρα, εμείς έχουμε πολύ καλές, εξαίρετες σχέσεις και με το Institute of Economic Affairs και με το Adam Smith Institute, εκ των οποίων μεταφράζουμε κάποιες από τις εκδόσεις τους. Στην Αμερική υπάρχει το Atlas, το δίκτυο Atlas και το... το δίκτυο Atlas και το Cato, το Ινστιτούτο Cato, από τον Ρωμαίο συγκλητικό, τον Cato. Και στη Γερμανία υπάρχει το Ίδρυμα Friedrich Naumann για την ελευθερία. Ναι, εκεί για παράδειγμα το συντηρητικό think tank είναι το Ίδρυμα Adenauer, που πολλές φορές έχει κατέβει και δραστηριοποιείται και αυτό στην Ελλάδα. Το φιλελεύθερο είναι το Ίδρυμα Friedrich Naumann. Και με το, φυσικά, όπως σας ανέφερα, με το Austrian Economic Center, που είναι το αυστριακό όμιλο σκέψης. Με αυτούς εμείς συνεργαζόμαστε, αλλά όποιος ψάξει περισσότερο θα δει ότι υπάρχει ένα ολόκληρο σύμπαν όπου μπορούν να δραστηριοποιηθούν οι νέοι άνθρωποι. Πολλούς από αυτούς τους οργανισμούς, εντωμεταξύ, έχουν και εκπαιδευτικά προγράμματα. Είτε για διαγωνισμούς δοκιμίων, είτε για να δουλέψει κάποιος μαθητής ή φοιτητής το καλοκαίρι, όπου βρίσκεται πιο κοντά πλέον σε αυτόν τον κόσμο. Εδώ θα ήθελα να εστιάσουμε και να δούμε γιατί χρειάζεται, ας πούμε, ένας νέος άνθρωπος ή ακόμα και ένας πιο μεγάλος να φτάσει σε ένα τέτοιο τρόπο σκέψη, να δει διαφορετικά τα πράγματα. Θέλω τις περισσότερη, όχι ανάλυση, να πούμε στους αγαπητούς τους ακροατές αυτό που λέμε σήμερα, ότι σκεφτήκατε να κάνετε αυτό το πράγμα. Τι θα βρει μέσα από τον φιλελευθερισμό κάποιος? Θεωρούμε ότι, ότι η ελευθερία είναι ένα ιδανικό που έχει δώσει πάρα πολλά στον άνθρωπο. Θεωρούμε ότι όταν ενδυναμώνεται πολιτικά και τεχνολογικά το άτομο, προχωράει μπροστά η ανθρωπότητα. Όταν τα σύνολα και ιδεολογίες που προάγουν αυτό που λέμε τον κολεκτιβισμό επικρατούν πάνω από το άτομο, έχουμε προβλήματα. Ο κομμουνισμός, ένα αποτυχημένο πείραμα το οποίο έριξε πολύ κόσμο στην ανέχεια και στη φτώχεια, ο ναζισμός, τι άλλο να πούμε γι' αυτό. Αυτές οι ιδεολογίες είχαν ένα χαρακτηριστικό, ότι προέβαλαν κάποια ιδανικά τα οποία τα θεωρούσαν αυτονόητα, οι αρχηγοί τους, η ταγή τους, η κοινωνία τους και όλοι οι υπόλοιποι έπρεπε να συστρατευτούν ή να κυνηγηθούν. Ο φιλελευθερισμός δεν λέει κάτι τέτοιο. Ο φιλελευθερισμός λέει ότι ο καθένας έχει τη δική του υπόσταση σαν άτομο, τα δικά του πιστεύω και τα ατομικά δικαιώματα είναι πάνω από οποιαδήποτε άλλη, ας πούμε, οποιοδήποτε άλλο ιδεώδες. Είτε αυτό είναι, θα μπορούσε να είναι το έθνος, είτε θα είναι η ιδεολογία, είτε θα είναι και η θρησκεία ακόμα. Υπάρχει μια, να το πούμε και αυτό, ότι υπάρχει μια φήμη ότι ο φιλελευθερισμός στέκεται απέναντι στη θρησκεία. Αυτό δεν ισχύει. Οι αριστεροί, οι σοσιαλιστές έχουν αυτή την ιδεολογία του διαλεκτικού υλισμού, η οποία απορρίπτει την έννοια του Θεού, απορρίπτει την έννοια της θρησκείας και γι' αυτό τα σοσιαλιστικά καθεστώτα κυνήγησαν πάρα πολύ την Εκκλησία και την οργανωμένη θρησκεία. Αυτό δεν ισχύει στο φιλελευθερισμό. Ο φιλελευθερισμός λέει ότι ο καθένας έχει δικαίωμα στα πιστεύω του. Λέει ότι το κράτος, σαν ο εκφραστής όλων,
πρέπει να λαμβάνει υπόψη ακόμα και τη μικρότερη μειοψηφία. Επομένως, γι' αυτό και οι φιλελεύθεροι υποστηρίζουν το διαχωρισμό εκκλησίας-κράτους, το οποίο σε καμία περίπτωση, γιατί παρεξηγείται πάρα πολύ εύκολα, δεν σημαίνει. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, που ακριβώς. Υπάρχει ένας φόβος μεταξύ των. Ναι, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση δίωξη της Εκκλησίας. Να το καθαρίσουμε αυτό. Σημαίνει ότι η Εκκλησία λειτουργεί πλέον σαν ένας δικός της οργανισμός, αυτόνομος, θα τακτοποιήσει τα δικά της θέματα, θα τακτοποιηθεί τις δικές της υποθέσεις και όποιοι για κάποιο λόγο φοβούνται από αυτό το εγχείρημα. Εγώ απλά θα αναφέρω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που έχουν στο σύνταγμά τους τον διαχωρισμό εκκλησίας-κράτους είναι πολύ περισσότερο θρησκευόμενοι άνθρωποι εκεί πέρα από την Ευρώπη και για τον απλούστατο λόγο γιατί εκεί πέρα οι εκκλησίες και οι Ορθόδοξοι και όλα τα δόγματα αφέθηκαν ελεύθερα. Αλλά έβαλαν και το μυαλό τους λίγο να δουλέψει, πώς μπορούν να προωθήσουν το μήνυμά της. Και το βλέπουμε και εδώ, γιατί εμείς, επειδή εδώ η παροικία γενικά και εμείς οι Ελληνοορθόδοξοι που παροικούμε στη Μεγάλη Βρετανία, είμαστε αυτοσυντήρητοι. Εμείς δημιουργούμε το ναό μας, εμείς δημιουργούμε το χώρο που θέλουμε για να υπάρχουμε. Φυσικά το κράτος μας επιτρέπει εδώ να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Έχουμε τον δεσμό βέβαια με το Οικουμενικό Πατριαρχείο που εκεί ανήκουμε, αλλά δεν έχουμε τη σχέση αυτή την. Γραμματιακή, πώς να την πω, τη δημοσιοπαλληλική με το κράτος, ας γραφειοκρατική. Ναι. Και αυτό δεν μας φοβίζει ιδιαίτερα, γιατί εδώ ο κόσμος του λείπει η Εκκλησία και τη φτιάχνει την Εκκλησία. Ακριβώς. Και, είναι... και βλέπετε ότι σε μια φιλελεύθερη κοινωνία, και αυτό το αναφέρουμε σαν παράδειγμα τώρα, δηλαδή φέρνουμε ένα παράδειγμα τι σημαίνει φιλελευθερισμός σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Στην εκπαίδευση, θεωρούμε ότι το κεντρικό πρόβλημα της παιδείας είναι ο κεντρικός σχεδιασμός της παιδείας. Δηλαδή θεωρούμε ότι υπάρχει στην Ελλάδα μια απίστευτη γραφειοκρατία η οποία κρατάει πάρα πολύ πίσω το δάσκαλο στην τάξη. Ο δάσκαλος στην τάξη δεν μπορεί να διδάξει αυτό που πιστεύει. Δεν μπορεί ο γονέας να επιβραβεύσει τον δάσκαλο με το να επιλέξει το δικό του σχολείο ή να το πάρει από αυτό το σχολείο που δεν είναι τόσο καλό και να το πάει κάπου αλλού που είναι καλό. Πολύ πρακτικά υποστηρίζουμε ότι το κράτος ξοδεύει ούτως ή άλλως για τον κάθε μαθητή κάποια χρήματα, ότι αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να δίνονται στους γονείς και τους μαθητές και να επιλέγουν αυτοί το σχολείο της επιλογής τους. Αυτόματα δημιουργείται ένας ανταγωνισμός, ο οποίος πιστεύουμε ότι θα φέρει τους καλούς δασκάλους στο προσκήνιο και τις καλύτερες εκπαιδευτικές πρακτικές στο προσκήνιο. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς σαν τρόπο σκέψης, έχετε κάποιους τομείς που σας ενδιέφεραν περισσότερο ή ιδιαίτερα? Όλα μπορεί να έχουν σχέση με το φιλελευθερισμό. Κοιτάξτε, για πολύ μεγάλο διάστημα ο φιλελευθερισμός στην Ελλάδα είχε σχετιστεί λίγο με την οικονομία. Επειδή στην Ελλάδα δυστυχώς και πριν τη δικτατορία αλλά και μετά τη δικτατορία επικράτησαν η ιδέα του κεντρικού σχεδιασμού στην οικονομία. Ότι δηλαδή η οικονομία πρέπει να ρυθμίζεται τι σχέση έχει ο εργοδότης με τον εργαζόμενο, τι θα φέρεις μέσα στη χώρα, τι θα βγάλεις έξω από τη χώρα, πόσο θα κερδίσεις, όλα αυτά ρυθμιζόντουσαν. Και επί της λεγόμενης δεξιάς και μετά όταν επικράτησε τη δεκαετία του 80 η αριστερή σκέψη. Οι φιλελεύθεροι το πιο σημαντικό πράγμα που είδαν εκεί πέρα σαν προτεραιότητα ήταν η οικονομία. Και γι' αυτό μιλήσαν για την οικονομία. Εμείς δεν θεωρούμε ότι το μοναδικό θέμα μας είναι η οικονομία. Σίγουρα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα θέμα είναι η ανεργία. Και πάνω σε αυτό προσπαθούμε να το σπρώξουμε περισσότερο. Αλλά δεν μπορείς να καταλάβεις την έννοια της ελεύθερης οικονομίας αν δεν έχεις καταλάβει και τι σημαίνει ατομικά δικαιώματα. Αν δεν έχεις καταλάβει, για παράδειγμα, ότι δεν μπορείς να υποχρεώνεις τον άλλον να κάνει στρατιωτική θητεία, ας πούμε, ή δεν μπορείς, ας πούμε, να κάνεις διακρίσεις στον άλλον επειδή είναι ή δεν είναι θρησκευόμενος. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι η ελεύθερη οικονομία σημαίνει ότι μπορεί ένας Τούρκος να έρθει να ανοίξει το μαγαζί του στην Αθήνα. Πάλι τους ίδιους νόμους θα υπακούει. Έτσι. Απλώς αυτό θα ωφελήσει την οικονομία, εμείς το θεωρούμε, και το να έρθει το κράτος και να βάλει ένα κριτήριο εθνικό, είσαι Τούρκος, δεν πρέπει να κάνεις το μαγαζί σου στην Αθήνα, χάνουμε όλοι μας.
Επομένως, για εμάς είναι ένας πολυμέτωπος αγώνας, ο οποίος συγκυριακά έχει κάποιες προτεραιότητες. Η ανεργία είναι πολύ σημαντικό θέμα στην Ελλάδα. Η παιδεία είναι ένα διαχρονικό θέμα, γιατί δημιουργεί, βγάζει γενιές οι οποίες δεν μπορούν να χειριστούν τις αλλαγές που γίνονται στον κόσμο σήμερα. Έτσι, πολύ απλά. Δηλαδή, το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα έχει προδώσει γενιές επί γενιών. Και ο λόγος που βρισκόμαστε σε μια κρίση που δύσκολα θα βγούμε είναι γιατί ο κόσμος τα πήγε, προχώρησε με την τέταρτη ταχύτητα και εμείς ήμασταν με την πρώτη, σταματήσαμε σημειωτών. Μιας και πιάσει το θέμα της παιδείας, βέβαια, το δείξαμε και λίγο πριν, πώς βοηθάει η σκέψη, η φιλελεύθερη σκέψη στην παιδεία. Πώς βλέπετε όλο αυτό, το σύστημα, είπατε ότι δεν βοήθησε. Πώς θα μπορούσε τώρα η φιλελεύθερη σκέψη να βοηθήσει μια καλύτερη παιδεία και στα αποτελέσματά της. Γιατί το να έχουμε, ας πούμε, 100.000 φιλολόγους και μαθηματικούς και να κάθονται ή να φεύγουν στο εξωτερικό, πάλι δεν έχουμε κερδίσει κάτι ιδιαίτερο. Πιστεύω ότι η φιλελεύθερη σκέψη, αυτό που προσφέρει στην παιδεία αυτή τη στιγμή, είναι περισσότερη ελευθερία. Περισσότερη ελευθερία από το Υπουργείο Παιδείας, περισσότερη ελευθερία στην επιλογή του σχολείου. Όχι να υπάρχουν αυτά τα γεωγραφικά όρια τα οποία λένε αφού μένεις εκεί, πας εκεί. Γιατί. Περισσότερη ελευθερία στους διευθυντές και τους επικεφαλείς των σχολείων να επιλέξουν με ποιους θα δουλέψουν, να προσλάβουν αυτούς που θέλουν, να απολύσουν αυτούς που θέλουν. Είναι, ξέρετε, ένα εργασιακό περιβάλλον. Είναι ένα εργασιακό περιβάλλον, δηλαδή πρέπει να υπάρχει και μια χημεία και μια ομόνοια. Όταν έχεις άτομα να έρχονται σε έναν μικρό οργανισμό όπως είναι ένα σχολείο, επειδή διορίστηκαν από κάποιον γραφειοκράτη ο οποίος έπρεπε να διορίσει τόσες χιλιάδες σε σχολεία χωρίς να ξέρει αυτά τα σχολεία, αμέσως δημιουργείται πρόβλημα. Δημιουργείται πρόβλημα στην πληροφόρηση, δημιουργείται πρόβλημα στην απόφαση, δημιουργούνται όλων των ειδών τα προβλήματα. Επίσης, ελευθερία επιλογής του εκπαιδευτικού προγράμματος σε μεγάλο βαθμό. Είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα. Αν κάθε φορά που γίνεται διάλογος στην παιδεία, ο κάθε φορέας έρχεται και θέλει τις δικές του, τη δική του απόφαση και τα δικά του θέματα, ξέρω. Να έχουμε μια παιδεία η οποία να έχει προσανατολισμό στην τεχνολογία ή να έχει προσανατολισμό στο σώμα του ανθρώπου, να το καλλιεργήσουμε, γυμναστική και όλα αυτά. Όχι να έχουμε περισσότερη αρχαιοελληνική παιδεία και γραμματεία. Δεν χωράει σε 24 ώρες. Αυτά που όλοι θέλουν. Επομένως, κάποια σχολεία θα μπορούσαν να εξειδικευτούν και να πούνε εμείς θα διδάξουμε πολυτονικό. Εμείς θα βάλουμε 4 ώρες στα θρησκευτικά. Εμείς θα βάλουμε 4 ώρες στα μαθηματικά. Και να επιλέξει ο κάθε γονέας να μπορεί να λέει ότι εμένα το παιδί μου θέλει αυτό, άρα θα πάει να βρω ένα σχολείο το οποίο θα το προσφέρει αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ μακριά από αυτό που έχουμε τώρα. Αλλά πιστεύουμε ότι είναι η λύση, γιατί ο κόσμος νοιάζεται πάρα πολύ για την παιδεία και στην Αγγλία και στην Ελλάδα νοιάζεται πάρα πολύ για την παιδεία, αλλά δεν έχει δύναμη. Δεν έχει τη δύναμη ο κόσμος ο οποίος το παιδί του λαμβάνει, είναι ο αποδέκτης της παιδείας, να κρίνει τον εκπαιδευτικό τόσο εύκολα. Θα πρέπει να πάει στο Υπουργείο να κάνει το παράπονο, να πάει στο Διευθυντή να κάνει το παράπονο. Και τι θα γίνει, πώς επιβραβεύεται πρακτικά ο δάσκαλος, ο καλός δάσκαλος και πώς τιμωρείται ο δάσκαλος ο αδιάφορος. Γιατί δυστυχώς αυτό έχει γίνει. Η σταθερότητα που προσπάθησε να βάλει το κράτος στο θέμα το εκπαιδευτικό, τελικά το εκπαιδευτικό λειτουργεί προς όφελος των δασκάλων, όχι των μαθητών. Και μάλιστα των δασκάλων οι οποίοι κοιτάνε περισσότερο την σταθερότητα, την εργασιακή σταθερότητα, είναι ένας εφημισμός αυτό για το βόλεμα, και λιγότερο να προχωρήσουν να κάνουν κάτι στην εκπαίδευση, να δώσουν την παιδεία που χρειάζεται στα παιδιά. Επειδή ο χρόνος δεν είναι περιορισμένος, να φτάνουμε έτσι προς το τέλος, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν κάποια συνέδρια, αναφερθήκατε βέβαια σε κάποια μελλοντικά που θα γίνουν, να τα ξαναπούμε, αν θα γίνει και κάτι εδώ στο Λονδίνο, αν έχετε προγραμματίσει κάτι. Το βλέπουμε με πολύ καλό μάτι, διότι ξέρετε και η τεχνολογία μας βοηθάει ίσως με λίγο Skype, με λίγο να κάνουμε κάτι στο Λονδίνο, γιατί υπάρχει και ελληνική ομογένεια στο Λονδίνο. Προς το παρόν δουλεύουμε στην Αθήνα, θα συνεχίσουμε την πρώτη, δεύτερη, τρίτη κάθε μήνα θα κάνουμε τις συζητήσεις μας στην Αθήνα. Το Free Market Roadshow θα ξανάρθει το 2014
στην Αθήνα. Το υπολογίζουμε να έρθει Απρίλιο ή Μάιο. Για το Λονδίνο ακόμα όχι, αλλά αν υπάρξει κάτι θα σας ενημερώσουμε. Ωραία. Και θα ήθελα να κλείσουμε, μιας και η εκπομπή αυτή είναι ελεύθερη και είναι και εκπαιδευτική παράλληλα. Πολύ ωραία. Την έχω ονομάσει Δράξα της Παιδείας. Δύο σκέψεις έτσι για τα παιδιά που είναι εδώ, που κάνουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές, για τους γονείς που ακούνε, για τους μαθητές και όλους που μας βλέπουν και μας ακούνε. Κοιτάξτε, η παιδεία είναι ο χρυσός του 21ου αιώνα. Εάν δεν έχουμε ανοιχτό μυαλό και διάθεση για μάθηση και αν δεν εφαρμόσουμε το γυράσκο αίδη δασκόμενος, θα έχουμε μεγάλα προβλήματα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία ασφάλεια σε καμία εργασία, σε κανέναν τομέα, αν δεν ο εργαζόμενος ή ο επιχειρηματίας ή ο οποιοσδήποτε ασχολείται με την οικονομία δεν παλέψει και δεν μαθαίνει συνέχεια. Το βλέπω εγώ που έχω φτάσει σε κάποια ηλικία που έχω κάποιες απόστασεις από τις σπουδές μου και κάθε εξάμηνο, κάθε χρόνο βγαίνει κάτι καινούριο. Εάν κάποια στιγμή πεις εγώ δεν θα το μάθω, αυτό θα έρθει κάποια στιγμή και θα το πληρώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ζούμε σε μια εποχή όπου η γνώση διπλασιάζεται κάθε 5 χρόνια. Σε 10 χρόνια, όταν τα παιδιά θα είναι στην, μπορεί να διπλασιάζεται κάθε 2 χρόνια. Μιλάμε για μια καταιγιστική εξέλιξη και ένα παγκοσμιοποιημένο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου είτε θα παράγεις, θα είσαι με αυτούς που θα παράγουν το μέλλον, την τεχνολογία, ή θα είσαι με αυτούς που θα το καταναλώνουν. Αν είσαι με αυτούς που θα το παράγουν, θα βγάλεις χρήματα. Θα έχεις χρήματα, θα έχεις μια άνετη ζωή, δεν θα έχεις να φοβηθείς τίποτα. Αν είσαι από αυτούς που τα καταναλώνουν, θα πληρώνεις πολύ ακριβά και δεν θα πληρώνεσαι. Γιατί ο αιώνας μας, σε αυτόν τον αιώνα, ο κόσμος θα κοιτάει τι αξία μπορεί να βγάλει ο ένας από τον άλλον, με αποτέλεσμα να είναι τα πράγματα λίγο πιο αμήλικτα. Η παιδεία και η διαρκής παιδεία, η διαβίου μάθηση, είναι το κλειδί για να μπορέσει οποιοδήποτε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που δεν ξέρει ακόμα. Δράξα της Παιδείας. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σου σε αυτή την εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι, εδώ θα φτάσουμε στο τέλος και της απόψινής εκπομπής. Ήταν καλεσμένος σήμερα ο Νίκος Χαραλάμπους. Μιλήσαμε για την φιλελεύθερη σκέψη και ελπίζω μελλοντικά να έχουμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε και πάλι. Με πολύ χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Από μένα τον πατέρα Ιωσήφ που επιμιλήθηκε και της απόψινής εκπομπής. Γεια σας, μέχρι και την άλλη Τρίτη με ένα διαφορετικό θέμα.